Ο Πλαστήρας είναι ικανότατος στρατηγός, φίλος πολιτικός και υπόδειγμα ανθρώπου που αγαπήθηκε πολύ από τον. Η ληστική αυτοσχή ζωή του Νικολάου Πλαστήρα είναι παράδειγμα, διότι διέθετε τη σύνταξή του για τα χρόνια που υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις σοφανά της μικρασιατικής καταστροφής, ενώ έστω και εκτροχρονισμένα από τη Βουλή κηρύχθηκε άξιος στους πατρίδους. Ο αδερφός του, αναφέρουμε κάθε αυτό, ήταν άνθρωπος. Έπιασε δουλειά σε εργοστάσιο συντομίας της ως πρωτοεκπροσωπής. Ο στρατηγός όταν έμαθε ότι τόλμησε να πει ότι είναι αδερφός του πρωθυπουργού, τον υποχρέωσε να παρηγηθεί και του είπε: «Αν έχεις ανάγκη, κάτσε εδώ και μοιραζόμαστε το φαγητό μου». Ο Πλαστήρας ήταν άρρωστος. Έπασε αποθυματίωση που είχε αποκτήσει κατά την εξαρτία της Μικράς Ασίας και έμεινε σε ένα μικρό σπιτάκι στο μέσο. Μήκε δεν το πήγε, όχι έτσι. Κοντά στο Παναγενικό Στάδιο. Του πρότεινε λοιπόν να του πάρουν και τηλέφωνο. Δίπλα στο κρεβάτι, αλλά αυτό σαν έχει τηλέφωνο. Μα είναι ακριβό. Τι λέει η Ελλάδα, παίρνετε και σε μένα θα μου πάρει το τηλέφωνο. Suspect.